Σχεδόν ένα βασικό μισθό ξοδεύουν οι Έλληνες για τα βασικά είδη διατροφής στο σούπερ μάρκετ, καθώς οι αυξήσεις στα ράφια την τελευταία διετία δεν έχουν τέλος. Πόσο θέλετε το μήνα για το σούπερ μάρκετ? 600. Για φαγητά και γενικά, 600 ευρώ το μήνα. Οπωσδήποτε 250 και... Για δύο άτομα? Ναι. Τι, δεν φτάνουν για τίποτε. Από το 2022 και μετά οι ανατιμήσεις διαδέχονται μία την άλλη με αποτέλεσμα να έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά που έρχονται αντιμέτωπα με τις αυξήσεις στα προϊόντα μεσοσταθμικά πάνω από 20%. Πρέπει τα πρόστιμα να είναι σαφέστατα μεγαλύτερα από τα υπάρχοντα, διότι όταν κάποιος επαγγελματίας του βάζει ένα πρόστιμο 1,5 εκατομμύριο και αυτός έχει κερδίσει 5, καλύτερα να πληρώσει το πρόστιμο. Ένα λίτρο γάλα το 2022 κόστιζε 1 ευρώ και 38 λεπτά. Σήμερα όμως κάποιος το βρίσκει στα 2 ευρώ και 6 λεπτά. Μαργαρίνη, μια μεσαία συσκευασία, πριν από 2 χρόνια κόστιζε 2 ευρώ και 68 λεπτά. Σήμερα όμως κοστίζει 2 ευρώ και 86 λεπτά. Σάλτσα ντομάτας το 2022 κόστιζε κάτω από 80 λεπτά, ενώ σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 12 λεπτά. Στα ψώνια της εβδομάδας πόσα χρήματα ξοδεύετε? 250 ευρώ. Θέλετε 1000 ευρώ το μήνα, δηλαδή πόσο περίπου? Τι νομίζετε? Προφανώς. Πάνω από 1 ευρώ εμφανίζουν αυξήσεις συσκευασίες με αλαντικά 160 γραμμαρίων. Όπως για παράδειγμα η γαλοπούλα το 2022 κόστιζε 2 ευρώ και 44 λεπτά. Σήμερα όμως εκτοξεύεται στα 3 ευρώ και 59 λεπτά. Για το χάσμα των τιμών από το χωράφι στο ράφι έκανε λόγο μιλώντας στο Όπεν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Τις σύγχρονες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι η αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής, μιας και η ακρίβεια έχει θεαματικά δημιουργήσει ζητήματα και προβλήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής. Προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενισχύοντάς την έτσι με την πρόσληψη 50 αθρηστικά στελεχών.